και ο Τζέμερ στήσουμε και τα κουπτώνει το ξύμι. Ο ληστής το κατάλαβε στο τέλος της ζωής του. Και σπέρσι εκουπτώνει... Ο Δαβίδ κάπου στη μέση. Δαβίδ ειδικού ότι είναι μέση. Και ο Ισαΐας όταν βλέπει τον εαυτό του... Ο Ισαΐας που ρεσικών βέτε... Καταλαβαίνει ποιος είναι. Ατέρα εκουπτών σε κουσέρς. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, που τότε δεν έχουν κουρίσει αυτό. 9 ετών με επισκέφτηκε ο Κύριος και με αναγέννησε και με βάφτισε με πνεύμα άγιο. Μόλις έναν διέτσι με ζώτη με βιζιτόι, με ριλίντι, δεν με δάφρυ με σέντ. Ένα άκακο παιδάκι, ήμουν γεννημένος μέσα στην εκκλησία. Σαν η φημή η μύρη λίντορ νοκής. Αλλά όταν ήρθα στην παρουσία του Κυρίου, ο νομομέντη και έρθα να πρανίνε ζώτη, αισθάνθηκα ότι είναι ο Κύριος. Εντίευα σιγουρίστε ζώτη. Ξέρετε ποιες ήταν οι πρώτες λέξεις που είπα. Εντίνεσαι εκούσεις συμφιάλτε πάρα κοιτάς. Συγχώρεσέ με Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Εθάς δω τι λούτε με φάλσεψε, αν μη νιερή μου κατά. Δεν μου είπε κανείς πες το αυτό. Νο που μου θανατικούς κοιτάς. Βγήκε από μέσα εκείνη τη στιγμή. Κι ο Τζεντόλιγκα μπρέντα μέλια. Έτσι και ο Ισαΐας Μόζης μπαίνει στην παρουσία του Κυρίου. Ξέρω δε Ισαΐα, να τμόμε έτσι είστε ένα πρανίν εζώτη. Τότε ανακαλύπτει ότι και αυτός είναι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Να το μομέντα είες μπουλόν σε ψεΐστε νιερή με μπούστ παπάστρα. Και πήγε ένα σεραφείμ, πήρε ένα κάρβουνο. Δεσκόει νι σεραφείμ. Το πέρασε στο στόμα του. Νι θεγγίλ, εκαλό είναι μπούστ δε τι. Και του είπε η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Δε θα μου κάτι του παστρού. Και τότε λέει ο Κύριος, ποιος θα υπάγει για μας. Δε ατέρε το ζώτη. Και λέει ο Ισαΐας, ιδού εγώ αποστηλών. Και λέει ο Ισαΐας, ιδού εγώ, στείλε με. Δε θότ Ισαΐα, ζώτη θότ, κούς δοσκόει δε Ισαΐα θότ, γιακουγιά μου, μοντεργό. Να έχεις προφητέψει 6 κεφάλαια, 5 κεφάλαια, συγγνώμη. Και εις προφητιζούαρ 5 καπίτου. Έχεις πει και τα ουέ. Και θάν δε μιέρ. Αλλά το 7ο ουέ το πει για τον εαυτό του. Δε μιέρ. Το φιάλο μιέρ του φούντι, τι θα έπρεπε να είναι τι. Μόλις κατάλαβε ποιος είναι, να το μόμεν και κουπτώει σε κουσέστε, τότε τον καθάρισε ο Κύριος, ατέρε παστρό ζώτη, και τότε είναι έτοιμος να τον αποστείλει ο Κύριος. Δεν να το μόμεν τα εσγάτη και τα αδεργό υπεραντί. Και θα προφητέψει άλλα 60 κεφάλια. Δεν το, το προφητιζώ, δεν τζέζει το καπίτου του τι έπρεπε. Όξα στο όνομα του Κύριου. Εφάλιον καρό ζώτη. Θα σας φέρω άλλο ένα παράδειγμα, ο Ηλίας ο προφήτης. Του σέρνει τίετε κράση, προφέτη Ηλία. Πάει στην Σαρεπτά της Σιδόνος. Σκόνω Σαρεπτά τη Σιδόνος. Εκεί τον έστειλε ο Κύριος. Ατού εντεργόει ζώτη. Γιατί είχε πει στον Αχάβ, δεν θα βρέξει παρά μόνο με το στόμα μου. Σε ψέχισε θέν Αχάβη, νουκ το μπιερσί, βέτ ματέρε κορ το θέμου. Πήγε σε ένα ποτάμι εκεί στο, στο χήμαρο χερί. Σκόει την λούμα του. Έπινε νερό και τα κοράκια του δίνανε κρέας και έτρωγε. Α, του πίντε ούι, εδε κόρμπα τη έπινε μίσ και ουσκέ. Μετά ξεράθηκε ο ποταμός. Λοιπόν, θα δε λούμι. Και του είπε θα πάει στα ρεπτά τη Σιδόνου σε μια γυναίκα χείρα και αυτή θα σε τρέφει. Δε θα το σκόρς την ευαί, σε ρεπτά τη Σιδόνου, δε του δότε τα του ουσκέι. Και μόλις πάει εκεί, στην πόλη, δε σάσκω να του είναι κοιτέ, βλέπει μια γυναίκα που μάζευε ξυλαράκια. Πάνι γκρουά έτσι να απομλήθε ντρού. Της λέει, δώσε μου λίγο νερό. Δε θα τελούτε μία πακούι. Αμέσως, να σου δώσω κύριε μου, του δίνει νερό. Δε θα αμένει έρθω, τι άπιζω ότι... Φέρε μου λέει και λίγο, μια πύλη λίγο να φάω. Δε θα το... Τελούτε μου σύλβε τη σάπτε. Ένα κομμάτι ψωμί. Μια τσαμπούκ. Αχ, λέει κύριε μου. Δε θα το... Αιού γρόια, αχ, ζωτρία ή. Λίγο αλευράκι έχω, λέει. Πακ μη ελκά. Και λίγο λαδάκι. Δε πακ βάι. Μαζεύω λίγα ξύλα. Ομπλέθ μπίστα σκάρπα. Θα πάω να φτιάξω μια πίτα. Το σκόι του μπέι, του μπέι Νικουλάτς. Να τη φάω εγώ και ο γιος μου. Τα α, ούν βάσκουμε διάλυντη. Και να πεθάνουμε. Δεν το βδέσει πάσα. Ο Ηλίας της λέει, φτιάξε πρώτα μια μικρή πίτα για μένα. Ηλία ήθελε ότι
μπαίνει κουλάτσι το βόπελ που μου αναφιλεί. Γιατί ο Κύριος λέει ότι δεν θα τελειώσει το λάδι. Σε ψεζό τη θότ του νουγκ τότε τον παρό η βάη. Ούτε το αλεύρι. Ας μίλη. Και έμεινε εκεί ο Ηλίας ημέρες λέει πολλές. Να θότ και ο Ηλία του είχε ντρώει σούμ τίτ. Αυτή η γυναίκα έχει περάσει δοκιμασίες για την ηχεία. Σηκώνει και ο Γκρουά κακαλούαρ μουντίμε, σε ψέστε ευέ. Τώρα όμως απολαμβάνει μια ευλογία. Πορτανία ή όπο ποσιόνι μπεκί. Θα λέγε κανείς, ωραία είναι, εμένα έκλεξε ο Κύριος να στείλει τον Ηλία. Θα έλεγε λέω κάποιος ότι αυτή έκλεξε ο Κύριος να πάει ο Ηλίας εκεί. Δικούς δεν θέστε το κρούα καζίδωρ Ηλία και τη σκόλια του. Και ο Κύριος μας το είπε αυτό, ότι σε καμία λέει χείρα των Ισραηλιτών δεν τον έστειλε, αλλά στη Σαρεπτά της Σιδώνου, σε μια γυναίκα χείρα. Δε ζώτη εξτεθέρμα, παρανάστη κρούα τίετρνου και δεγόη, πόρ εδεγόη είναι και κρούα. Παρ' όλα αυτά όμως η χείρα δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει καλά. Με την κίνδρα αυτό, αγιο κρούα, ευαίνου και εξτεκουπτούαρ σε τσφάρ ποντόδε. Και μία μέρα αρρωσταίνει το παιδί της και πεθαίνει. Δεν είναι δίτ, σμούρε την πύρη σάιδε πτές. Ξέρετε τι είπε τότε. Ετοίμη σε τσφάρθα ατέρα. Πάει στον Ηλία. Σκόντε κ' Ηλία. Και του λέει, άνθρωπε του Θεού. Εδώτ νερή ιζότη. Ήρθες εδώ να φέρεις εις εντίμηση της αμαρτίας της νεότητός μου και να θανατώσεις το γιο μου. Και άρδρου του και του μκουητός μου κάτι με ρινή στήμε δε το βράσεις, το φταίεις διάλλη. Τώρα καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλή. Με το μόμεντα εκοπτών και έρθουν κατά. Μα τόσο καιρό την ευλογεί ο Κύριος. Ο κάτσικο εμπεκόν ζώτη. Γίνεται ένα θαύμα μοναδικό, δεν το έχουμε ξαναδεί αλλού αυτό το θαύμα. Μπέρνει με ρεκολίτσια σε και μη πάνω, ας νιε βέντες, ευέτημε. Κι όμως δεν έχει καταλάβει με ποιον έχει να κάνει. Ωρ, αγιώ ακόμα νου κάπου του άρσε με και κάτω πέι. Και ποια είναι αυτή πραγματικά. Δε κούσες κοιό με το βερτέιτ. Ο Ηλίας πάει και της ανασταίνει το παιδί. Σκόν Ηλία δε μπέντσετε ριντζάλε φημία εσά. Είναι καλό αδερφή να καταλάβουμε ποιος είναι ο Χριστός πριν έρθει η δύσκολη στιγμή. Βλέζε ρας γε εμείρ και ναι τα κουπτώ εμ κούσες Χριστή. Και ποιοι είμαστε εμείς. Βεστή, γιατί θα μας περάσει ο Κύριος από αυτό το στάδιο. Σε ψεζό την τότε να καλό είναι και ο... Και και θα καταλάβουμε τη θέση μας την πραγματική. Δεν είναι ατέρα εδώ τα κουπτώιμα που σε σποζιτσιόν οι ουνιβερτέ. Γιατί πολλές φορές μέσα στην ευλογία δεν καταλαβαίνουμε. Σε ψενέσου με έρουν να μπεκεί με έρουν και κουπτώ. Λέμε ωραία, μας ευλόγησε ο Κύριος. Έμει σαν μυρ να μπεκώ η ζώτη. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ποιος είναι και ποιοι είμαστε. Ναι, 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 αρώι μας νιερ, κούσερ ζώτη δε κούσι εμεινε. Ο Πέτρος όμως το κατάλαβε εύκολα αυτό. Πιέτρι εκουπτώισον σπέτ. Το κατάλαβε μέσα στην ευλογία. Εκουπτώιν μπεκί. Όταν του λέει πήγαινε Πέτρο πιο μέσα και ρίξε τα δίχτυα. Κουριθώ Πιέτρ σκόφου του να το θέλα δε χίδι ρίτα. Δεν πιάνουν ψάρλιο την ημέρα. Νου κάποιν πέσκ τίτα. Ρίχνει ο Πέτρος λέει επί το λόγο σου Κύριε θα το ρίξω. Πιέτρι θότ ζώτ, μέχρι που εθού ατή, ουν το τιέδρυ. Όλη νύχτα δεν πιάσαμε τίποτα. Γυθνάτενε νου κάπου μαζιά. Αλλά όταν ρίχνει τα δίχτυα του, που ριέδρυ ήταν ετή, έπιασε τόσα ψάρια που γέμισε το πλοίο του Πέτρου και του Ιωάννη, φώναξε και τους συντρόφους τους. Ναι, σηκώνει και ο Μπούσον ρίτα με άσχησον, πες και στα Μπούσον βάρκα ετή, δε σηκώνει και ο θύριε δε Τζόνι, σε ψέει η θρέ. Θέλω εδώ να δούμε μια, να προσέξουμε την αντίδραση του Πέτρου. Ναι, δούα και τη σηκώνει μου αυτού σε σύρε αγών. Αλλά και των άλλων συντρόφων του. Έλα τη σόγκβε τι. Μπορούσαν με αυτή την ψαριά για να βυθίζονται τα πλοία να ζήσουν τις οικογένειές τους μήνες. Ναι, σηκώνει και με τζιθ το πέσκ και ατάξιν κάπου. Φαμίλια τετούρε μου τιετώνει ο Τζαμουάι με εκτό τα άρθρα. Δεν είπανε τι ωραία ψαριά, πόσο σε ευχαριστούμε Κύριε, μας ευλόγησες, μας έδωσες αγαπά. Ναι, νου και σηκώμη και αταθόν ότι φαλεντρώιμ ζώτ και την αδεγέρα με τριάλε σούμε. Αλλά πέφτει ο Πέτρος στα γόνατα και λέει έξελθε Κύριε, ημάνθρωπος αμαρτωλός.
Ne shikojmë që Pietri i bie në gjunjë dhe i thotë të lutem largohu Zot sepse unë jam një mëkatar. Και μη φοβάσαι του λέει ο Κύριος από τώρα ανθρώπους θα ψαρεύεις. Εδώ τι θα το μοσκή φρίκ, σε ψέχει τα νύε τούτη ότι το πεσκός νιέρας. Και μόλις βγήκε έξω, άφησαν λέει άπατα και ακολούθησαν αυτόν. Δε σαν ντόλουν γα του, θα το ηλάν τη γύθα, εδώ εντόχει να τα. Μα να μην πάμε να πουλήσουμε τα ψάρια τώρα. Ο το μοσβέμ τα νύε τη σέσιν πέσχετ. Δεν κοιτάζει την ευλογία. Nuk e shikon bekimin që i ka dhenë Zotit. Alla proskolate sa fton për edhose t'in e mbëgjie. Por aji bashkohet me atat i cili i ka dhenë bekimin. Gjati pëlles fërës e mi sa shkollume ste me akta për masetës o Kyrios. Sepse ne shumë erë ne meremi me këto që nga ka dhuruar Zotit. Ke ksehnahme na e pëgjeno me kodas sa fton për mas ta edhose. Dhe arrojmë që ne të shkojmë me atat i cili ne nga i ka dhuruar këto. Για να προσκοληθεί η καρδιά μας στον Χριστό, αδερφοί μου. Και το αφρόετ, το βασικό εζέμραιόν με ζώτη μου, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι ο Χριστός. Ναι, του έτω ακουπτώμε σε κούσιας Χριστός. Αν δεν καταλάβει ο άνθρωπος τι είναι ο Χριστός. Και ως ενιερίο νουκ εκουπτώμε σε κούσιας Χριστός. Δεν κολλάει η καρδιά κοντά του. Νουκ βασκόετ, νουκ γίνεται ζέμρα τι κολλάει. Όσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε τον Χριστό και τον εαυτό μας, τόσο πιο κοντά του είμαστε. Σαν μας πέτνε κουπτώμε. Κούσιας Χριστί, κούσιεμι ναι, ας με σπέει το ασκόμενο. Στο δεύτερο ψαλμό λέει ο Δαβίδ, στον 8ο ψαλμό μάλλον λέει ο Δαβίδ. Δαβίδ ήθο τεκ ψαλμί τέτα. Κύριε ο Κύριος ημών, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου. Θο τζότι ειν σάτμ δά ιαν έστε εμπριούτ. Και λέει ότι εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεση. Δηλαδή, διάβασα τον 8ο ψαλμό. Από το στόμα των παιδιών και αυτών που θυλάζουν, ετοίμασε δοξολογία ο Θεός γι' αυτό. Έστεκ ψάλμι τέτα. Το πρώτο ιεράκι και δεύτερο. Στο φάτσα είναι πέσιντε να δείτε να το, ψάλμι τέτα, βαργουνιά δε δύο. Διάβασα τον όλο το ψαλμό και θα το πούμε. Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullit. O Zot, Zot i ynë, që ure madhështin tënde mbi qiejt. Në goja e të vegjëlve dhe foshnjave në gjikë e vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu. Për t'i mbyllur gojën armikut dhe hakmarësi. Kur mendoj qiejt e tu, që janë vepre e krishtinjve të tu, hënën dhe yje që ti ke vendosur, qëfar është njeri ju që ta mbashmend? Dhe biri njeri ju që ta vizitosh. Me gjitha te, ti e bere pak më të ullës se përëndia, dhe e kurruzove me lavdi dhe me nderë. E bere të mbretëroj mbi veprat e duarve të tua, dhe vure shdo gjë në nënkembët e ti. Dhejnët dhe baktit e tjera, ma tje bishat e egra. Zojsh të qelit dhe peshqit e detit. Tëra to që kalojnë në përshtigjet e detit, o Zotë, O Zot i ynë, sa i mrekullueshëm, është emri ynë në të gjithë dheu. Malista. Edo pera lejë oti o Theos i një peranë të në uranon i doksa të. Ne e shikojmë që Zot i është mbi gjithë ruzulli. Ti ne o antropos ose në të thimase? Qfar është njeri ju që ti të ambashmet? E ti mëses doksa apo pedakja, njipja që ti lazënda. Ka goja e të vegjilve dhe foshnjave në gjikëve... Για να καταργήσεις τον εχθρό και τον εκδικητή. Për të mbyllur gojen armiku dhe hakmarësi. Αν, όπως το διαβάζουμε, αυτό καταλαβαίνουμε. Κështu si që lezojmë, këtë gjë duhet të kuptojmë. Αν όμως μας αποκαλυφθεί παραπάνω ψαλμός... Qëse ψαλμόεσι να σβουλώρετε ακόμα më shumë... Τότε βλέπουμε πόσο θαυμαστός είναι ο λόγος του Κύριου. Ατέρα να κουπτώμε σε σά οι μάθες... Ο Παύλος Διαπνεύματος Αγίου τον ερμηνεύει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολή. Πάλι να περιμένει φρήμα στη Σέντε να θέλω το καπίτουλο 2 λέτρα δρετουάρ Εβραίβε. Και μας ερμηνεύει ποια είναι αυτή η δόξα. Δεν ασπιγόν σε κούσας και ο λαβδί. Ξεκινάει από το πρώτο κεφάλαιο και λέει ότι τους αγγέλους λέει τους έφτιαξε πνεύματα. Fillon që nga kapitulli parë dhe thot që Engji i ka kryuar frymra.
Αλλά τον Χριστό δεν τον έφτιαξε. Κουρσε Κρίστη νουκ εκριόι. Του είπε, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, τον γέννησε. Τι εμπειρή μου, σοτ με λίντε. Και ερμηνεύει εδώ πέρα τον ψαλμό αυτό. Δε ψάλμι να σπηγώ. Και λέει ότι ο Χριστός μας εδώ και Κρίστη είναι έγινε κατώτερος από τους αγγέλους. Ο Χριστός έγινε κατώτερος από τους αγγέλους. Εδώ και Κρίστη ουμπέ μου πώς τες άγγελτ. Και τον βλέπουμε κατώτερο γιατί πήρε ανθρώπινο σώμα. Εσύ κόμπ και ουμπέ μου πώς τες άγγελτ σε ψάει μόλι τράιτη νιερζόρ. Για να κάνει νιερζόρ. Δύο πράγματα. Και του πέει του γέρα. Το πρώτο ήταν να καταργήσει τον εχθρό και τον εκδικητή. Επαραίστε και τα ελεμίδια.